Το ExoMars Trace Gas Orbiter της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας εντόπισε έναν τεράστιο παγωμένο κρατήρα στην επιφάνεια του Άρη, που δημιουργήθηκε από πρόσκρουση αρχαίου αστεροειδούς. Ο κρατήρας βρίσκεται στην περιοχή Utopia, πλανήσια του Άρη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη γνωστή περιοχή πρόσκρουσης σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα, με διάμετρο περίπου 3.300 χιλιόμετρα. Αυτό που κάνει τον συγκεκριμένο κρατήρα να ξεχωρίζει είναι τα στοιχεία πάγου που εντοπίζονται πάνω και κάτω από την επιφάνειά του, δίνοντας μια εικόνα για το υδάτινο παρελθόν του Άρη. Η παρουσία νερού στον κόκκινο πλανήτη έχει διερευνηθεί πολλές φορές. Οι επιστήμονες είπαν ότι αυτό το απομεινάρι μιας αρχαίας πρόσκρουσης είναι μόνο ένα από τα πολλά σημάδια που έχουν προκαλέσει οι αστεροειδείς στον Άρη. Το νερό, τα ηφαίστεια και οι κρούσεις από αστεροειδείς διαμόρφωσαν την επιφάνεια του πλανήτη στο παρελθόν. Οι ειδικοί είπαν ότι ο Άρης είναι τώρα μια κρύα, ξηρή έρημος. Γι' αυτό είναι ενδιαφέρον να ανακαλύπτουμε πράγματα που μας δίνουν στοιχεία για το πώς ήταν ο πλανήτης στο μακρινό παρελθόν. Η πρόσφατη φωτογραφία τραβήχτηκε από απόσταση 400 χιλιόμετρων πάνω από τον κρατήρα. Από αυτό το σημείο, ο παγωμένος κρατήρας του Άρη φαίνεται αρκετά καθαρά. Η περιοχή Utopia πλανήσια παρουσιάζει παγωμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του παγετού στην επιφάνειά της κατά τη διάρκεια του αριανού χειμώνα. Ο κρατήρας, που εκτείνεται περίπου 8 χιλιόμετρα σε διάμετρο, παρουσιάζει επίσης σημάδια υλικού, που εκτοξεύτηκε με τρόπο που υποδηλώνει ότι υπήρχε παγωμένο νερό όταν ο αστεροειδής χτύπησε την περιοχή. Η τεράστια θερμότητα που παράγεται από την κρούση θα είχε λιώσει τότε τον πάγο, αναγκάζοντας το μείγμα υγρού νερού και σκόνης να εκτοξευτεί προς τα πάνω. Η ομαλή όψη του κρατήρα είναι σύμφωνη με άλλα χαρακτηριστικά της περιοχής που έχουν στοιχεία ιστορίας νερού πάγου. Η ανακάλυψη του παγωμένου κρατήρα στον Άρη έχει τεράστια σημασία, καθώς παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την γεωλογική ιστορία του πλανήτη. Η παρουσία πάγου υποδηλώνει για άλλη μια φορά ότι ο Άρης είχε κάποτε συνθήκες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ύπαρξη νερού σε υγρή μορφή, κάτι που είναι κρίσιμο για την κατανόηση της δυνατότητας ύπαρξης ζωής στον πλανήτη. Η ανακάλυψη αυτή επιτρέπει στους επιστήμονες να μελετήσουν καλύτερα το κλίμα του Άρη και τις κλιματικές αλλαγές που έχουν συμβεί στον πλανήτη κατά τη διάρκεια των εκατομμυρίων ετών. Επιπλέον, η μελέτη του παγωμένου κρατήρα μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των διαδικασιών που σχηματίζουν και διατηρούν τον πάγο σε πλανήτες και δορυφόρους στο ηλιακό μας σύστημα.